προετοιμασία κυλά πολύ καλά. Λειτουργούμε βάσει ενός πλάνου ώστε να οδηγηθούμε στον τελικό σκοπό που είναι οι αγώνες στον Ιούλιο. Έχουμε καταρτήσει έναν πλάνο για τις 7 εβδομάδες προπόνηση. Η πρώτη εβδομάδα ήταν προσαρμογή. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στην τακτική, δίνοντας παράλληλα και σημασία στη φυσική κατάσταση των παιχτριών. Κοιτάξτε, αυτή πρέπει να είναι και η λογική σειρά που πρέπει να έρχεται σε μια ομάδα, δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια. Όσες παίχτριες είναι εδώ αυτή τη στιγμή στην ομάδα, μέσα από τους αγώνες που έχουμε παρακολουθήσει και την πορεία τους, αξίζουν να βρίσκονται εδώ. Δεν είναι θέμα για μας ηλικίας, είναι θέμα αυτών που έχουν παρουσιάσει στο πρωτάθλημα και είναι εδώ. Φυσικά υπάρχουν και άλλες παίχτρες, αλλά δεν μπορούσαμε να τις πάρουμε όλες. Τώρα στην καθημερινότητα για μας είναι εξαιρετικό το κλίμα. Οι μεγάλες παίχτρες έχουν αγκαλιάσει τις μικρές. Οι μικρές δείχνουν μια ιδιαίτερη όρεξη να συμμετέσχουν και δεν διακρίνουν να έχουν και κάποια είδος αδυναμίας ή νευρικότητας απέναντι στις άλλες. Κοιτάξτε, λόγω του COVID που υπήρχε τώρα τελευταία μήνες, μας έχει λείψει όλους ο κόσμος και τους προπονητές, ιδιαίτερα στους παίχτες. Το μόνο που ζητούμε είναι να έρθουν, να δώσουν τη στήριξη στις παίχτριες που πραγματικά δουλεύουν πολύ, πολύ σκληρά και με πολύ φιλότιμο για να αντιπροσωπεύσουν επάξια τη χώρα τους. Θα ήθελαμε να ξέρει ο κόσμος ότι θα δώσουμε το παν για να πετύχουμε στην αποστολή μας και ο κόσμος μπορεί να δώσει την έξτρα όθηση στις παίχτρες για να πετύχουν.